Καλή σας μέρα, περιμένετε εδώ να κάνετε το rapid test. Στην πλατεία Κολοπετρώνα, στην Τρίπολη. Είναι το πρώτο τεστ που κάνετε? Είναι το τρίτο που κάνω. Είναι το τρίτο, αλλά δύο έχω κάνει στη δουλειά. Σε πόσο χρονικό διάστημα? Σε κανένα μήνα. Στο τρίτο ένα μήνα. Μιας και έχετε κάνει πάνω από μία φορά, θα λέγαμε, πείτε λίγο τη διαδικασία. Τι ακολουθείτε? Μία μπατονέτα μπαίνει στη μύτη, αυτό δεν πονάει, λίγο ενοχλεί. Τι είναι αυτό που σας κάνει να προσέρχεστε στους ελέγχους, στους δημοκρατολειπτικούς από τον ΕΟΔΗ που γίνονται? Ότι συνέχεια υπάρχουν κρούσματα καθημερινά. Είναι κάτι που υπάρχει στην καθημερινότητα. Δεν έχει τελειώσει, το ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Σας ανησυχεί η γενική αύξηση των κρουσμάτων? Είδαμε ότι έχουν διπλασιαστεί στην χώρα τις τελευταίες δύο μέρες. Ναι, γιατί προφανώς είμαστε μακριά από το τέλος όλης αυτής της πανδημίας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε σε όσους πολίτες ακούσουν αυτή τη συνέντευξη και διστάζουν να υποκληθούν σε rapid test? Είναι ανώδυνο. Λίγο ενοχλητικό, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλή σου μέρα, μόλις έκανες τεστ έτσι για τον κορονοϊό, rapid test στο κέντρο της πόλης. Πώς φάνηκε? Είναι πολύ εύκολο. Παροτρύνω όλο τον κόσμο να έρθει να το κάνει, να είμαστε όλοι προστατευμένοι. Νιώθετε ασφάλεια έτσι που γίνεται τα rapid test στην πόλη της Τρίπολης? Πάντα, γιατί έχουμε γεμίσει αλήθεια νεκρούσματα και θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προστατευμένοι. Τώρα που είδατε ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο δύσκολη, θα κάνετε και άλλους ελέγχους στο μέλλον που θα, από τα συνεργεία του ΕΟΔΗ? Αν χρειαστεί για την υγεία μου, εννοείται θα κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Rapid test λοιπόν εδώ στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Μόλις κάνατε τον έλεγχο, να μας πείτε λίγο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Πολύ απλή η διαδικασία ήταν. Δεν ήταν επίπονο. Μια στιγμή κράτησε. Το συνιστώ να το κάνουν όλοι. Είναι το πρώτο rapid test το οποίο κάνετε? Ναι, πρώτη φορά. Τι σας οδήγησε σε αυτόν τον έλεγχο να έρθετε εδώ στο κέντρο της Τρίπολης και να δώσετε έτσι και εσείς το δίκτυο? Όλη αυτή η πληροφόρηση που ακούμε καθημερινά, θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας και για τους γύρω μας. Οπότε γι' αυτό το λόγο αποφάσισα σήμερα να κάνω το τεστ. Το γεγονός ότι πραγματοποιούνται πάρα πολλοί έλεγχοι με rapid test σας προκαλεί ασφάλεια εδώ στην πόλη μας, στην Τρίπολη? Ναι, βέβαια, σίγουρα. Μεγάλη ασφάλεια. Επιπλέον έχουν ξεκινήσει και εμβολιασμοί και σιγά σιγά θα έρθει και η σειρά των πολιτών, εμάς δηλαδή. Θα το πραγματοποιήσετε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού? Ναι, πιστεύω πως ναι.